Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Βουλευτέ, κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιούνιο θέλαμε να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Η Επιτροπή πρότεινε την δημιουργία ενός υποχρεωτικού συστήματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από συζητήσεις που είχε, μπόρεσε να συμφωνήσει επί ενός συστήματος που θα εδράζεται στην εθελοντική βάση. Δεν μου άρεσε αυτή η απόφαση, διότι θα προτιμούσα ένα υποχρεωτικό σύστημα. Θα προτιμούσα την εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος, διότι έχουμε κάποιες διατάξεις που απορρέουν από τις συνθήκες. Η ουσία όμως δεν είναι εκεί. Συμφωνήσαμε επί συγκεκριμένων αρχών για την μετεγκατάσταση αρκετών χιλιάδων ανθρώπων και αυτή ήταν μια απόφαση προς σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι η επόμενη Προεδρία, την οποία εμπιστεύομαι πλήρως, θα μπορέσει να οργανώσει καλύτερα αυτή την εθελοντική βάση. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους αριθμούς που είχαμε θέσει και νομίζω ότι οι στόχοι μας είναι απολύτως ρεαλιστικοί. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό. Δεν επικρίνω κανέναν φυσικά. Το αν η Ευρώπη θα μπορέσει να φιλοξενήσει συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτό δεν είναι μια αιτία για να είμαστε περήφανοι. Η ίδια η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένους αριθμούς, είναι πως δεν μπορώ να επικρίνω την ίδια την απόφαση της Επιτροπής, αλλά θέλω να πω εν πλήρη αληθεία ότι δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του Ιουνίου, στους 5 διαφορετικούς προέδρους, παρουσιάσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, διότι θέλαμε να έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και τους άλλους προέδρους σε θεσμικό επίπεδο. Μπορέσαμε να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις ιδέες. Δεν έχω τις λεπτομέρειες εδώ μαζί μου, διότι αναμφίβολα τις έχετε διαβάσει εντελεχώς. Θέλω να πω το εξής όμως. Με δεδομένη την ελληνική κρίση, με δεδομένη τη ρήξη της αλληλεγγύης που έχει επέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε ή όχι με όλα τα κράτη τα οποία θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε συγκεκριμένη μέτρα. Η καλή απάντηση σωστή στην ελληνική κρίση είναι να εμβαθύνουμε την νομισματική ένωση και να την καταστήσουμε περισσότερο βιώσιμη. Ευχαριστώ.